πάσα για τον Τσούρουριτς, αυτός πίσω στον Στέινμπορς. Λάθος που κάνει ο Στέινμπορς. Ο Σέριντάν θα δώσει έτοιμο γκολ και θα γίνει τελικά από τον Ασίς, αφού έγινε σοβαρό λάθος από το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της Νέας Σαλαμίνας. Η Ομόνια ξαναπαίνει στο παιχνίδι στο 50. Είναι πολύ πιο επιθετικό και το ράφο. Σύμφωνα, η Ομόνια μπροστά με τον Ασίς. Μόνος, να το 3-3. Ο Ασίς με δεύτερο προσωπικό γκολ το παίρνει προσωπικά. Ξανά εδώ η φάση. Πολύ ωραία παλιά από το Βεντέ. Έμεινε στα πόδια του Ασίς. Φοβήθηκε το μαρκάρισμα εκεί ο Γκράιμς. Πολύ ωραία η εναλλαγή της μπάλας και το τελείωμα. Φεύγει ο Ασίς. Εκτελεί, νικάει τον Γιούνις και ανοίγει το σκορ. 1-0 για την Ομόνια στο 13 με το τρίτο εφετινό γκολ του Νούνο Ασίς και πρώτο μετά από ένα δίμηνο. Ο Νούνο Ασίς που είχε σκοράρει 2 γκολ στην πρεμιέρα κόντρα στην Νέα Σαλαμίνα στις 22 Αυγούστου, 2 μήνες μετά, 62 μέρες για να ακριβολογούμε. Βλέπει και πάλι δίχτυα, αυτή τη φορά από τα 11 βήματα. Ανοίγει το σκορ για τους πράσινους στο 13. Ο Ρουσιάς θέλει να βγει μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία για την Ομόνια με τον Ονισήφορο. Ρουσιά, τώρα το σούτο Μιχαήλ. Νέα ευκαιρία με τον Ασίς. 2-0. Τέλος το παιχνίδι με τον κάπτεν της Ομόνιας να πανηγυρίζει έξαλα την επιστροφή του Τριφυλιού στα νικηφόρα αποτελέσματα. Εδώ ο Ρουσιάς είναι αυτός ο οποίος θα νικήσει τον Κούσουλο. Θα κάνει το σούτ. Διώχνει ο Μιχαήλ δύσκολα. Έρχεται όμως ο Ασίς. Εκεί δεν μπορεί να το φάσει τον γκολ ο Πορτογάλο. Ενώ τώρα έχουμε τον γκολ για την Ομόνια. Ο Ασίς είναι ο σκόρερ. Στο 10ο λεπτό έχασε την ευκαιρία και στην επόμενη φάση που του δόθηκε άνοιξε το σκορ. Η μεγάλη πάσα. Έχει βγει η μπάλα εκτός. Και ο βοηθός... Μιας και το ανέφερες, αυτή είναι η 12η συμμετοχή για τον Ρουσά και η 5η στην 11η. Εδώ ο Ασίς φεύγει από πλάγια θέση. Φάτσα με τον Κίττο και το 2-0 θα το κάνει τώρα ο αρχηγός της Ομόνιας. Πήρε πάνω του την προσπάθεια, τέλειωσε την φάση. Έκτο γκολ για τον Ασίς, δεύτερο για την Ομόνια στο 21. Λίγο πριν την συμπλήρωση. Αυτή είναι η πιο παραγωγική σεζόν για τον Ασίς. Να ξαναδούμε όμως τη φάση για να σας ακούσουμε. Εδώ παίρνει την μπάλα, βλέπει ότι έχει χώρο. Πάει απέναντι από τον Κίττο αποφασιστικά, τον πλασάρει. Και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Κύπριου τερματοφύλακα για δεύτερη φορά στο παιχνίδι. Μπορεί. Είναι αλήθεια ότι φέτος ο Ασίς προσφέρει πολλά και στο κομμάτι αυτό. Για την Ομόνια συνεχίζεται η φάση, κεφαλιά, γκολ. Τώρα για την Ομόνια στο 28 με τον Νούνο Ασίς. Το 1-0 θα έρθει για την Ομόνια στο 28ο λεπτό με κεφαλιά από τον αρχηγό της. Με τον Ράμος να κάνει τη σέντρα. Ο Ασίς στο σωστό σημείο καρφωτή κεφαλιά. Θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα και θα κάνει το 1-0 στην επανάληψη για να κάνει την ομάδα του πιο επιθετική. Ασίς κατεβάζει, μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Ασίς απέναντι από τον Ουρεντινόφσκι. Πλασέ 2-0 για την Ομόνια στο 44. Δύο γκολ από τον Ασίς. Εξαιρετικό αυτό. Πέρασε και αυτό μάλλον. Πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 44. Ο Πορτογάλος κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Επιστρέφει στις εξαιρετικές εμφανίσεις. Εδώ θα πάρει την κεφαλιά ο Σέριντάν. Ο Ασίς με δύο αντιπάλους θα περάσει και τους δύο και κάτω από τα πόδια τον Νουρεντινόφσκι για να κάνει το 2-0 και θα ακούσει φυσικά το όνομά του ρυθμικά από την κερκίδα από τον κόσμο της Ομόνιας. 2-0 για την ομάδα του Μιλόγεβης με αυτόν τον τρόπο. Τον Σέριντάν και πάλι για τον Μαρκάσα. Η πάσα για τον Ασίς που βγαίνει στην πλάτη της άμυνας. Το shoot goal! 0-1 στο 49 με τον Ασίς να σκοράρει. Εδώ ξανά εκπληκτική πάσα από τον Μαρκάσα στον Ασίς, το διαγώνιο σουτ νίκησε τον Κόπριβετς το 0-1. Βγήκε στην πλάτη του Σβεσκλέν, έκανε το σουτ. Ναι, βάζει κι άλλο μέσο, έτσι Άρη. Να δούμε εδώ την προσπάθεια με τον Ασίς για την Ομόνια. Ευκαιρία, ο Πορτογάλος περνάει τους πάντες και τα πάντα. Μόνος Αϊθάρ, τώρα τον γκολ. Όμορφο γκολ από τον Νούνο Ασίς, ο οποίος αν το κατάφερνε στο πρώτο κομμάτι της φάσης θα μιλάγαμε για ένα από τα πιο ωραία γκολ της χρονιάς. Για το πολύ όμορφο γκολ εδώ του Νούνο Ασίς. Και κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία θα περάσει τον Μόισοφ και τον Νίνου. Θα τον νικήσει ο Σαϊθάρ. Θα πάρει όμως το rebound με
τον Μαρτσίνιακ ουσιαστικά να είναι αυτός ο οποίος δεν κάνει το κοντρόλ για να διώξει την μπάλα μετά την απόκριση του Σαϊθάρ. Και ο ασίστ θα κάνει το ΑΕΚ Ομόνια 1-3 στο 82ο λεπτό. Ωραία προσπάθεια από τον Γερόλικο, τον Νούνο ασίστ. Και πάλι εδώ από άλλη κάμερα το τρίτο γκολ της Ομόνιας απόψε.